Σήμερα πραγματοποιούμε μία ακόμα αντιφασιστική κινητοποίηση μέσα στην πόλη του Περάματος. Θα ακολουθήσει πορεία στους βασικούς δρόμους της πόλης, γιατί θεωρούμε ότι ο φασιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος των νεοναζί, είναι υπαρκτός και δεν έχουμε τελειώσει μαζί του. Πριν λίγο διάστημα είχαμε την επίθεση στην πόλη μας, μια ακόμα επίθεση στους συνδικαλιστές και στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είχαμε ως συνέχεια τη δολοφονία που μας συγκλώνησε του Παύλου του Φίσα. Ήταν μια συνέχεια αυτής της φασιστικής απειλής, μετά και την επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες, αλλά και σε παιδιά από τον αναρχικό χώρο που μοίραζαν το φυλάδιό τους. Έχουμε λοιπόν μια πραγματική απειλή και για τα εργατικά εργασιακά μας δικαιώματα και για τις ελευθερίες μας και για τη δημοκρατία που συνεχώς υπονομεύεται, ακόμα και αυτή την κουτσή αστική δημοκρατία. Δυστυχώς, πράγματι, αυτή ο λαϊκισμός και αυτό η υπόσχεση ότι μπορούν να παίξουν ένα θετικό ρόλο οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής έχει επηρεάσει αρκετούς συνάδελφους που αγανακτούν, εξαθλειώνονται και θέλουν να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την εξαθλίωση. Βεβαίως, σήμερα προβληματίζονται. Τώρα που οι μάσκες έπεσαν, τώρα που φαίνεται ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο του φασισμού και της Χρυσής Αυγής, και οι συνάδελφοί μας στη ζώνη, αλλά και όλος ο κόσμος, όλη η κοινωνία, ξανά αναρωτιέται αν μπορούν να αναθέσουν τις ελπίδες τους σε αυτή τη συμμορία των εγκληματιών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους συνάδελφους άνεργους σήμερα που εξαθλειώνονται στη ζώνη, να ξανασκεφτούν ότι εάν πρέπει να αναθέσουμε τη ζωή μας και την τύχη μας και το μέλλον μας σε φασιστικές εγκληματικές συμμορίες και σε φασιστικά σωματεία, έτσι όπως μεθοδεύονται μέσα στη ζώνη, ίσως και αλλού. Αυτή τη μάχη τη συνεχίζουμε, θα την πάμε μέχρι τέλους, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτάμε το μέλλον μας από μπράβους, εγκληματίες, δολοφόνους και νεοναζί.